putting down your heart rates and stuff like that that we hear, or is this scientific fiction, you know? Was that too saying? Yes. Yeah. Psychological training. No, really. I'm just, my breaking point for me was at World Juniors in Jamaica, when I went in front of my own crowd, and I was really nervous at that time, and I won. So after winning in front of my own crowd, I don't really get nervous running in front of strangers. So that's why I'm always so calm at the line, because I've been in a big race and I've won. So I don't see the reason why I should be nervous running in front of strangers in front of a big race, because I think it's much harder to compete in front of your own crowd than actually people you don't really know that much or that well. Rene, please. Front row, thank you. That was the moment that really made me who I am today. That was the first moment I really went to the world and people really recognized me. Then I was 15. What I really remembered was I was really nervous when I was coming out the tunnel. The people were actually chanting my name, that's why I got so nervous and actually put the left foot on my right foot on the spikes because I was really getting nervous. So for me, I remember that, and when I got at the line, I was so nervous, I was shaking. I was really, really shaking up, but I got through it, and that's why I just explained to the guy, that's why I never get nervous again. Can we have another last two questions? Felix, Usain Bolt, Karen Clement, Pericles, Yakovakis, and Andrew Thorkelson. They will now have a photograph by the banner here, please. Let's move the chairs out of the way. Έλα, Θοδωρή, με πήρες τηλέφωνο κάποια στιγμή. Αυτό το... Εντάξει. Πάμε. Λοιπόν, εκλείπηκαμε πάρα πολύ καλά. Πρέπει να είσαι ευχαριστημένος. Δεν ξέρω βέβαια αν περίμενες κάτι περισσότερο από τον εαυτό σου. Για την ακρίβεια, για τη δεύτερη θέση. Πήγαμε καλά. Θα πηγαίναμε πολύ καλά αν είχα βγει δεύτερος και πάρα πολύ καλά αν είχα βγει πρώτος. Εντάξει, ήταν όλα οκ. Okay. Δεδομένου ότι υπήρχε πάρα πολύ κούραση, διότι μην ξεχνάμε ότι ήταν 12 Σεπτέμβρη χτες.
Είναι μια πολύ μεγάλη σεζόν, με πολλούς αγώνες. Οι περισσότεροι προσπαθητές έχουν κυρίως την κούραση, αλλά και διάφορα ψηλή προβληματάκια, όπως και εγώ, όλο και κάτι λίγο πονάει και είσαι πάντα με τη σκέψη στο μυαλό σου, μήπως πιέσεις παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένα καλό αποτέλεσμα και το πιο εκπληκτικό ήταν ότι ήταν χτες μια υπέροχη ατμόσφαιρα. Κατέφυγες για άλλη μια φορά τα 49, δεν είναι. Εντάξει, ναι, τελείωσα. Άπαξε, έγινε το κλικ, έχει τελειώσει. Δεν είναι πια θέμα χρόνου. Έχεις αρχίσει να σκέφτεσαι για το 10, δεδομένου ότι είναι εντελώς άλλη χρονική στιγμή που γίνεται το μεγάλο. Αυτή τη στιγμή, για το... εντάξει, είναι 2 εβδομάδες νωρίτερα, στις 26 Ιουλίου. Το πανευρωπαϊκό συνήθως εκεί γίνεται, την προηγούμενη φορά ήταν στις 8 Αυγούστου. Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο έχω σκέφτομαι για το 2-10 είναι να ξεκουραστώ μέχρι να ξεκινήσω για το 2-10. Δηλαδή στις 15-20 Οκτώβρη. Αυτό που προέχει τώρα είναι να ηρεμήσω τις επόμενες 5 εβδομάδες και μετά βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Ο κλειστός έχει αποκλειστεί εδώ και 10 χρόνια. Και γενικά τι προσδοκάς ότι θα γίνουν και συνέχεια πολύ καλές επιδόσεις? Σήμερα νομίζω σαν δεύτερη μέρα, εκτός από τον Bolt που είναι, θα είναι εντάξει το κεντρικό όνομα. Σήμερα έχει καταπληκτικό καιρό από ό,τι βλέπω. Χτες λίγο το πρωί μας τα χάλασε και το είχε αρκετή ψύχρα. Νομίζω θα βοηθήσει, αλλά δύσκολα θα γίνουν πολύ μεγάλες επιδόσεις. Γιατί το είπα και πριν, είμαστε στο τέλος της σεζόν και περισσότερες από τους αθλητές έχουν να αντιμετωπίσουν κυρίως και την κούραση. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γράφω. Congratulations again for a splendid finishing of your career, and we want to tell us about your feelings for Thessaloniki and these games. Yeah, it was a nice meeting and was for me a special meeting because I start my international career 1991 in Thessaloniki in the European Juniors Championship. And yeah, therefore it's a circle now because I finished my career here, and yeah, it's nice here. Hey, what are you considering about the other athletes? Because the level now in javelin throw of women is very high. You are thinking that can be more higher? Yeah, I think in the next year, more higher. It's definitely really high, and I think it would be more that more girls coming, they throw in this level, but it don't go no higher, I think. And you are thinking to be a trainer, probably, to the